Έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές την ερώτηση και σε αυτή την έκθεση αλλά και πολύ πριν, γιατί τολμούσα να αγοράζω τόσο μεγάλα έργα τα οποία είναι δύσκολα στην εγκατάσταση, στη συντήρηση. Και η απάντησή μου ήταν πάντα απλή. Στη σύγχρονη τέχνη οι καλλιτέχνες έχουν την ελευθερία να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους με όλα τα υλικά, χωρίς περιορισμούς σε όγκο, και γι' αυτό ίσως αυτά τα έργα έχουν τη δύναμη να αγγίξουν τους ανθρώπους περισσότερο. Τα έργα αυτά που είναι εδώ είναι μεγάλες εγκαταστάσεις από την δωρεά της συλλογής που έγινε σε 4 μουσεία στον κόσμο. Είναι εδώ για να εκπληρώσουν το σκοπό του νέων, που είναι να δώσει την ευκαιρία στο κοινό της Ελλάδας να έρθει σε επαφή με αυτή τη δύναμη της σύγχρονης τέχνης. Συγκρατώ με χαρά τις εικόνες από τα παιδιά που κυνηγούσαν αυτή την Αλεπού που είναι μέσα σε αυτό το έργο, ή τα άλλα παιδιά που έτρεχαν γύρω-γύρω μέσα στη σπηλιά, και γενικά το γεγονός ότι ο κόσμος αγάπησε αυτό το χώρο και αγάπησε αυτά τα έργα. Μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι εντυπωσιακό πόσο συχνά είναι μια γροθιά στο στομάχι. Ο μόνος τρόπος που τουλάχιστον εγώ έχω για να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι καλλιτέχνες απελευθερώνονται από τη μικρή κλίμακα του ατελιέ τους και μπορούν εντελώς ακραία να εκφράσουν την πιο δημιουργική τους φαντασίωση σε μεγάλη κλίμακα. Άρα φτάνουν στο να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Με τη λέξη όνειρα δεν εννοώ αυτό που βλέπουμε το βράδυ, αλλά θα χρησιμοποιούσα άλλες περιγραφικές λέξεις όπως στόχος, φιλοδοξία, όραμα. Το νήμα της ζωής μας ξετυλίγεται και προχωράμε προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε την φιλοδοξία μας, το όραμά μας, το στόχο μας. Πολλές φορές αποτυγχάνουμε σε αυτό. Όπως είπε στην περίφημη ρίση του ο Σάμουελ Μπέκετ, «Try again, fail better». Και κάποιες φορές καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας.